Καλησπέρα σας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ενοιολογικούς χάρτες. Το πρόγραμμα αυτό είναι το Inspiration. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας. Στη συνέχεια πηγαίνουμε να το ανοίξουμε. Εμείς για την ακρίβεια έχουμε το Inspiration 9, όπως βλέπετε εδώ, διπλό αριστερό κλικ πάνω του και ανοίγει. Επιλέγουμε την κατηγορία Diagram και βλέπουμε τώρα το πρόγραμμα Inspiration. Πάμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε έναν ενοιολογικό χάρτη, όπου θα ξεκινούμε από πάνω προς τα κάτω, να πηγαίνουμε από το πολύ γενικό στο πιο ειδικό. Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ενοιολογικό χάρτη με στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πάμε στο πάνω μέρος, στον πάνω κόμβο και θα γράψουμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνέχεια κάνουμε ένα αριστερό κλικ εδώ κάτω, βλέπετε εδώ το σταυρό, και στη συνέχεια πάμε και πατάμε αυτό εδώ το σύμβολο από την εργαλειοθήκη, το πρώτο που λέει Symbols, και δημιουργείται ένας νέος κόμβος. Κλικ και ενώνουμε τώρα τους κόμβους. Και θα γράψουμε ένα area. Πάμε στη συνέχεια να δημιουργήσουμε ένα νέο κόμβο με τον ίδιο τρόπο, όπου θα γράψουμε θαλάσσια. Και στη συνέχεια έναν ακόμη κόμβο, όπου θα γράψουμε επίγεια. Κλικ εδώ, επιλέγουμε και ενώνουμε, το κρατάμε πατημένο και συνεχίζουμε. Και βλέπουμε τώρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Και πάμε τώρα ακόμη στο πιο ειδικό, όπου σε κάθε κατηγορία θα βάλουμε και από ένα μέσο. Τα ενώνουμε και αυτά. Και πλέον, όπως βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει τον ενοιολογικό χάρτη. Κάνουμε δεξί κλικ εδώ στο πεδίο, επιλέγουμε background color, το χρώμα που θέλουμε να υπάρχει ως background εδώ. Και επίσης υπάρχει δυνατότητα, κάνοντας κλικ εδώ στον κόμβο και να πάμε εδώ στις κατηγορίες, να βάλουμε, αντί για έτσι απλά να αναγράφεται το όνομα του κόμβου, Everyday Transportation, και επιλέγουμε από εδώ κάποιες εικόνες. Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε τώρα τις εικόνες, το αεροπλάνο, το καράβι και το λεωφορείο. Αφού ολοκληρώσαμε τον ενοιολογικό χάρτη, πάμε τώρα να κάνουμε την αποθήκευση. File, Save As,
αποθηκεύουμε το συγκεκριμένο ενοιολογικό χάρτη και αυτό που μπορούμε επίσης να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε τον συγκεκριμένο χάρτη, να τον κάνουμε εικόνα. Θα πάμε File, θα πατήσουμε Export, θα πάμε στη συνέχεια Graphics File, επιλέγουμε τι μορφή θέλουμε να έχει εικόνα, το αφήνουμε όπως είναι στο JPEG και πατάμε Save. Και στη συνέχεια που θα αποθηκεύσουμε στην επιφάνεια εργασίας και το όνομα αρχείου είναι μέσα μαζικής μεταφοράς και πατάμε αποθήκευση. Το κλείνουμε και βλέπουμε στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το αρχείο στο Inspiration. Αυτό θα ανοίξουμε εμείς, όπου βλέπουμε τη φωτογραφία, την εικόνα με τον ενοιολογικό χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε μέσα από την εφαρμογή του Inspiration να δημιουργήσουμε έναν ενοιολογικό χάρτη. Θα πρέπει, είπαμε, πρώτα απ' όλα να έχουμε εγκατεστημένο το πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολουθούμε τη διαδικασία που δείξαμε στο βίντεο. Δημιουργούμε τους κόμβους, τους συνδέσμους και στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα να μετατρέψουμε το χάρτη αυτό, να το μετατρέψουμε σε μία φωτογραφία, σε μία εικόνα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.